Είπα στην αρχή της εκπομπής ότι σήμερα στην Ελλάδα, γιατί από χθες υπάρχει σε όλη την Ευρώπη, βγαίνει στους κινηματογράφους το πολύ διαφημισμένο και καλώς θα έλεγα εγώ πολύ διαφημισμένο φιλμ του Ridley Scott, Ναπολέον, με το Χωακίν Φίνιξ να τα σπάει ως ερμηνεία. Εντάξει, γίνεται χαμός. Προσέξτε τώρα όμως, μέσα σε αυτό το χαμό, σήμερα για παράδειγμα στο Έθνος, δεν το γνώριζα ομολογώ, μετά το θάνατο του Ναπολέοντα, λέει, τεμαχίστηκαν σημεία του σώματός του, και το νούμερο ένα σημείο του σώματος που έκανε το γύρο του κόσμου ως λάφυρο, τι λέτε ότι ήταν? Το ανδρικό μόριο του Ναπολέοντα. Άκουσον, άκουσον. Λοιπόν, έχουμε μάθει τα πάντα, λεπτομέρειες, ερωμένες. Εκείνο που δεν ακούστηκε όμως σε όλες αυτές τις αναφορές, και γιατί επέλεξα να σταθούμε λίγο στον Ναπολέοντα, διότι σήμερα η Ευρώπη μετεωρίζεται σε πολλά πράγματα. Λέμε εκλογές, είχαμε την Αργεντινή προχθές, έχουμε την Ολλανδία χθες, στην Ισπανία υπάρχει άλλος αέρας για άλλα πράγματα. Λοιπόν, γενικώς υπάρχει μια αναμπούμπουλα, και ο Ναπολέοντας για την Ευρώπη έπαιξε ένα ισχυρό συμβολισμό στη δημιουργία των εθνών κρατών, όσο και σας φαίνεται αντίβαρο και αντίξω, έπαιξε το ρόλο του, διότι έτσι αποκτούσαν αυτοί που αισθανόντουσαν την πότα του Γάλλου Γρενιαδέρου ως συνείδηση, έπαιξε το ρόλο του αντιβάρου η αντίδραση, και πάει λέγοντας και ανάποδα. Λοιπόν, γιατί τα λέω όλα αυτά? Διότι αυτό που δεν συζητιέται καθόλου είναι περίπου ο Ναπολέοντας μεγάλος ως ορφανό. Θυμήθηκα λοιπόν ότι ο καθηγητής φιλοσοφίας τέχνης, ο κύριος Δαβέτας, εδώ, από εδώ, είχε παρουσιάσει το βιβλίο, το θυμάστε, με τίτλο «Είχε ελληνικές ρίζες ο Ναπολέον, ο Μέγας Ναπολέον», εκεί στην Κορσική. Σας θυμίζω ότι τότε είχαμε κάνει μια εκτεταμένη τηλεοπτική εκπομπή για τον Έλληνα καλόμερο Κομνηνό Στεφανόπουλο από την Τραπεζούντα και τη Μάνη, και το πώς βρέθηκε η οικογένεια στην Κορσική και τα ανοιχτά ερωτήματα. Καλημέρα κύριε Δαβέτα. Καλημέρα κύριε Σαχίνη, καλημέρα στους ακροατές μας. Με πολύ ενδιαφέρον να παρακολουθώ και εγώ ως ακροατής μέχρι τώρα αυτή την εισαγωγή σας. Τα θέσατε πάρα πολύ καλά. Ναι, γιατί κάπως πρέπει να εξηγήσω και στον κόσμο γιατί επιλέγω αυτή τη συζήτηση μας. Σου λέει Ναπολέοντας, εντάξει, μια ταινία. Η ταινία, καταρχήν ο Φίνιξ, από ό,τι λένε πληροφορίες, κάνει μια εκπληκτική ερμηνεία, αλλά είναι άλλη τάξη η συζήτηση που θέλω να κάνω μαζί σας. Ναι. Και θέλω να ξεκινήσω. Θυμάμαι καλά ότι σε αυτή εδώ την εκπομπή παρουσιάσατε το βιβλίο σας, μόλις είχε τότε εκδοθεί, με το ερώτημα μάλιστα στον τίτλο, αν είχε ελληνικές ρίζες ο Μέγας Ναπολέον. Για σας είχε, αλλά κρατήσατε ένα ερωτηματικό για τους αναγνώστες. Είναι το πρώτο βιβλίο και το μόνο βιβλίο που αναφέρεται σε αυτό το θέμα εκτενώς, ειδικά σε αυτή τη λεπτομέρεια, γιατί αυτό το οποίο το ερώτημα θα θέσει ο κάθε θεατής είναι το εξής. Όποιος δει το φιλμ, αλλά όποιος παρακολούθησε και τα 200 χρόνια από το θάνατο του Ναπολέοντα πριν 2 χρόνια, το 2021, θα παρατηρήσει ότι δεν υπάρχει καμία αναφορά στον πατέρα του. Λοιπόν, γεννήθηκε χωρίς πατέρα. Ο Ναπολέοντας είχε συγκεκριμένο πατέρα, ο οποίος έζησε μαζί του μέχρι τα 10 χρόνια. Δεν το λέω εγώ, το λένε οι πηγές, οι ιστορικές πηγές. Λεγόταν Κάρολος Βοναπάρτης. Είχε έρθει από την Τοσκάνη με ρίζες από την Κορσική, αλλά από την οικογένεια των Στεφανόπουλων Κομνηνών, οι οποίοι είχαν φύγει από τη Μάνη, αφού βέβαια οι προγονείς τους ξεκίνησαν από την Τραπεζούντα αμέσως μετά το θάνατο του Δαβίδ Κομνηνού, τον οποίο σκότωσε ο Μωάμεθ 10 χρόνια μετά την πτώση της Κωνσταντινούπολης. Να τα βάλουμε λίγο σε μια ιστορική τάξη τα πράγματα, πολύ απλή για να καταλάβει ο κόσμος. Φανταζόμαστε 1453, πτώση της Κωνσταντινούπολης, αναλαμβάνει ο Μωάμεθ, καλεί μετά από 10 χρόνια τον αυτοκράτορα της Τραπεζούντας, τον Δαβίδ Κομνηνό, και του ζητάει να γίνει μουσουλμάνος αυτός και η οικογένειά του. Αρνείται αυτός, του σκοτώνει όλους, παίρνει σκλάβα την Ελένη, τη γυναίκα του. Ο πιτσιρικάς όμως, ο Νικηφόρος, καταφέρνει μέσω μιας οικογενειακής σχέσης που είχαν με Ουσμπέκους, είχε παντρευτεί κάποια Κομνηνή ένα Ουσμπέκο, και φεύγει κρυφά, φυγαδεύεται και πάει στη Μάνη. Εκεί παντρεύεται. Τον υποδέχτηκε όλη η Μάνη σαν μεγάλο γεγονός. Ο σοβαρός προύχοντας της περιοχής έδωσε την κόρη του. Αμέσως δημιουργήθηκε ως Κομνηνός πάντα, έτσι, ως Κομνηνός τότε. Αμέσως γεννήθηκαν δύο παιδιά, ένα παιδί και μετά άλλα δύο.
τα οποία είχαν το όνομα συνέχεια Αλέξης Α, Αλέξης 2, Αλέξης 3, όπως ήταν οι κομνηνοί. Ο πρώτος, ο δεύτερος, ο τρίτος. Κάποια στιγμή, τρίτος στη σειρά, ο εγγονός, δηλαδή ο Στέφανος Κομνηνός, σκοτώνεται από τους απομείς σε μία μάχη με τους Τούρκους. Για να τον τιμήσει η οικογένεια, φτιάχνει ένα περίεργο λογοπαίγνιο. Ο Στέφανος από την πόλη. Στεφανόπολη. Στέφανος από την πόλη. Οπότε το Κομνηνός γίνεται Στεφανόπουλος για να μπορέσουν να είναι πιο προσαρμοσμένοι και να μην τους θεωρούν ως ξένους στην ελληνική πραγματικότητα. Και βέβαια να αποφύγουν τους Τούρκους. Δεν το απέφυγαν, διότι η αντίπαλη οικογένεια Λιμπεράκηδες τους κατήγγυλαν λόγω μιας ερωτικής αντιζηλίας και οι Τούρκοι μπαίνουν στο Ίτυλο, δεν μπορούσαν να πάνε στα βουνά, μπαίνουν στο Ίτυλο, στο λιμάνι και τότε οι Κομνηνοί λένε, μας έσφαξε ο Μωάμεθ, θα μας ασφάξουν τώρα. Τι κάνουν, συμφωνία με ένα καράβι γαλλικό, το Σοβέρ, Σωτήρα σημαίνει, μπαίνουν μέσα 750 με 800 άτομα, άλλοι λένε 900, εκεί γύρω είναι ο λογαριασμός. Με δεσπότη, παπάδες, οικογένεια, με ζώα, τροφές κτλ. Και φεύγουν κατευθείαν με κατεύθυνση προς την μεγάλη Μάνια Γκρέτσια, τη μεγάλη Ελλάδα. Θέλανε να πάνε στη Σικελία, εκεί που ήταν η ελληνική καταγωγή όλων. Εκεί όμως δεν μπορούν να πάνε, γιατί είναι ο πόλεμος Ισπανίας-Γαλλίας. Με κίνδυνο λοιπόν να χτυπηθούν, πάνε προς τη Γένοβα. Τους υποδέχονται ως γόνους αυτοκρατόρων οι Γενοβέζοι, αλλά πονηρός ο Πάπας, όπως πάντα. Τους βάζει ένα όρο. Εγώ έχω βάλει, μάλιστα έχω βάλει στο βιβλίο μου, έχω βάλει ως πηγή και τη συμφωνία που έχουν κάνει. Και στο πρώτο άρθρο λέει, θα δεχτείτε την ηγεσία του Πάπα. Θα μείνετε Ορθόδοξοι, αλλά θα δεχτείτε την ηγεσία του Πάπα. Είναι, από τότε υπάρχει η πρώτη φορά που εμφανίζονται οι Ουνίες που λέμε σήμερα. Έτσι εμφανίστηκε αυτό το πράγμα. Ο Πάπας αρχηγός των δύο εκκλησιών, εσείς θα είστε Ορθόδοξοι, μέχρι να πεθάνουν οι ιερείς σας, οπότε τότε θα έρχεστε στη Ρώμη, εάν συνεχίζετε ως κοινότητα, και από τη Ρώμη θα διορίζονται οι Ορθόδοξοι με καθολικό αρχηγό ιερείς σας. Αυτοί το δέχτηκαν εκ των πραγμάτων, δεν μπορούσαν να είχαν άλλη επιλογή, παρά ότι γκρίνιαξαν, πήγανε στην Κορσική, εκεί πήγανε στην Παόμοια, μια πολύ ωραία έρημη περιοχή, αλλά την μετέτρεψαν σε δύο χρόνια, τη μετέτρεψαν και την έκαναν ένα βασίλειο, δημιούργησαν ζήλιες στους τοπικούς, αλλά και ζήλιες στους Γενοβέζους. Γίνεται οι πρώτες μάχες εκεί πέρα, σκοτώσαν κάποιους Μανιάτες, οι Μανιάτες κλείστηκαν στον εαυτό τους και οπλίστηκαν και αυτό βάστηξε γύρω στα 50 χρόνια, αλλά αυτά τα 50 χρόνια μεσολαβεί αυτόματα η επανάσταση των Κορσικάντων εναντίον των Γενοβέζων. Η περίφημη επανάσταση είναι πασίγνωστη με τον Παολί ηγέτη. Εκεί λοιπόν τότε επιτίθενται όλοι τους Μανιάτες στην Παόμοια, στην περιοχή της Παόμοιας, διότι θεωρούν ότι είναι άνθρωποι των Γενοβέζων. Τους οποίους αυτοί θεωρούσαν ότι όταν θα ερχόντουσαν θα ήταν σκλάβοι τους. Και ξαφνικά βλέπουν κάτι άρχοντες να βγαίνουν από τις γαλέρες. Και βέβαια καθόλου σκλάβοι δεν υπήρξαν, υπήρξαν άρχοντες εκεί πέρα οι Κομνηνοί Μανιάτες, οι Στεφανόπουλοι. Οπότε τι γίνεται, φεύγουν αυτοί, κάνουν μια έξοδο ηρωική που θύμιζε λίγο μεσολόγγι. Είχαν πολλές απώλειες, αλλά βάλαν μπροστά τις εικόνες, έτσι ακριβώς περιγράφουν τις σκηνές, οι εικόνες, γυναίκες, παιδιά και ακολουθούσαν οι άντρες. Παρά τις απώλειες φτάσανε στο Εάκιο. Εκεί στο Εάκιο μείνανε για περίπου 50 χρόνια μέχρι τους δώσουν μια περιοχή το Καργέζε, η Καργέζε δηλαδή που λέμε σήμερα στα Ιταλικά, στα Ιταλοκορσικά σημαίνει Καργέζε. Εκεί λοιπόν στο Εάκιο πριν πάνε στο Καργέζε έρχεται τώρα ο Κάρολος Καλόμερος, του οποίου το έχει γίνει καλό μέρος, έχει γίνει στα Ιταλικά Μποναπάρτε, έρχεται για να δει την οικογένειά του, την οποία δεν γνώριζε διότι ήταν ο παππούς του που είχε σχέση με αυτούς. Και πάει να τους βρει εν μέσω πολέμου, μιλώντας πάντα ελληνικά όλοι αυτοί και έχοντας διατηρήσει τελείως την ελληνική παράδοση. Εκεί παντρεύεται μια την κυρία Λετίτσια, Ιταλοκορσικάνα, και κάνει 8 παιδιά. Ένα τα παιδιά είναι ο Ναπολέον. Οι πηγές που χρησιμοποιώ και τις οποίες αναφέρω, τις οποίες μπορεί οποιοδήποτε να έχει πρόσβαση, λέει ότι μιλούσε μονίμως ελληνικά στο σπίτι, ο Ναπολέονας γνώριζε ελληνικά. Απόδειξη έχουμε ότι χρόνια αργότερα η αδερφή του του έστελνε γράμματα, τα οποία υπάρχουν, στα ελληνικά. Δεν έχουμε τις απαντήσεις του. Έχουμε όμως ότι αυτός λάβανε τα γράμματά της στα ελληνικά. Και εδώ έχουμε το μεγάλο ερώτημα. Τι γίνεται ο Ναπολέον? Λένε όλοι ότι είναι Κορσικάνος. Γιατί δεν υπάρχει αναφορά στον πατέρα? Όταν ρωτήθηκε ο Ναπολέον, το ρώτησαν κάποια στιγμή. Λένε ότι ο μπαμπάς σας
ήτανε Έλληνας. Και απάντησε ο Ναπολέον, μπορείτε να αφήσετε ήσυχο τον πατέρα μου. Οι ρίζες της οικογένειάς μου ξεκινάνε από μένα. Η νέα ζωή ξεκινάει από μένα. Εσείς πώς ερμηνεύετε μια τέτοια απάντηση? Στρίβιν δια του Ερεβόνος. Μπράβο. Μάλιστα. Μποναπάρτε λοιπόν. Καλό μέρος, λέτε. Ναι, καλό μέρος. Μποναπάρτε, έτσι μεταφράστηκε όπως μεταφράζαν όλους τους άλλους. Αλλά έχουμε και μια μικρή συνέχεια που έχει πολύ ενδιαφέρον για τους ακροατές μας. Η οποία είναι το εξής. Όταν στα 10 χρονών έχασε τον πατέρα του, ο οποίος πέθανε από καρδιακό επεισόδιο, είχε μια τρέλα ο Τσιρικάς, ο οποίος ήδη το είχε φανεί στα 8 του, όπου για κάποιο αδίκημα κλοπής ενός καρπού από ένα δέντρο ιερέα του συνέλαβαν, δεν το έκλεψε αυτός, το έκλεψε η αδερφή του. Αρνήθηκε ότι το έκανε αυτός, αλλά αρνήθηκε να πει ποιος το έκανε. Τον ρωτάγανε και του λέγανε, ποιος έκλεψε το δέντρο, και έλεγε, δεν το έκλεψα εγώ. Ποιος το έκλεψε, δεν το έκλεψα εγώ. Και τότε τον μαστίγωσαν. Το αναφέρει η Σεβέρια, η οποία ήταν η νταντά του. Και μείναν όλοι έκπληκτοι. Τον μαστίγωναν, 8 χρονών παιδί δεν έβγαλε ούτε ένα δάκρυ. Και όταν στο τέλος πληγωμένο ήρθε η μητέρα του και λέει, τι του κάνετε κτλ. Και ρωτάει, ποιος το έκλεψε, του λέει η μητέρα του, λέει, εγώ δεν το έκλεψα. Βλέπω το χαρακτήρα του Ναπολέοντα. 8 χρονών παιδί. Στα 10 του λοιπόν αποφασίζει να γίνει στρατιωτικός. Διότι είχε μάθει από τον πατέρα του και από τις συζητήσεις που είχε ο πατέρας του με τον Δημήτριο Στεφανόπουλο, τον μετέπειτα πρίγκιπα, του αναγνωρίστηκε η πριγκιπική καταγωγή από τον Λουδοβίκο 16ο, είχε ο πατέρας του συνέχεια μιλούσανε ελληνικά και μάθαιναν τον Ναπολέοντα για την αρχαία Ελλάδα. Του μετέδωσαν λοιπόν την τρέλα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Έκανε μια τεράστια προβολή στο Μεγάλο Αλεξάνδρο και πάρα αυτά και στον Κέσσαρα, λόγω της λατινικής περιοχής που ζούσε. Ήταν ο λατινικός κόσμος, Γαλλία, Κορσική κτλ. Και κάνει μια τεράστια προβολή πρώτα στο Μεγάλο Αλεξάνδρο και ο άνθρωπος ζει όντας ο ίδιος, ενσαρκώνοντας το Μεγάλο Αλεξάνδρο στη μοντέρνα εποχή. Άλλωστε το διαβάζουμε αυτά που σας λέω, υπάρχουν στο Memorial. Τα αναφέρει ο ίδιος. Η μεγαλύτερη τιμή είναι να διοικήσει κάποιος στην Ελλάδα όντας απόγονος του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Να είναι δίπλα στον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη. Και το κυριότερο απ' όλα, το οποίο θέλω να ξέρουν οι ακροατές μας, σε ηλικία 14 χρονών πρέπει να αποφασίσει να μπει στην Σχολή Ευελπίδων. Στη Σχολή Ευελπίδων δεν μπαίνει οποιοδήποτε παρά μόνο όποιος έχει αριστοκρατική καταγωγή τότε. Ήταν οι αριστοκράτες που οδηγούσαν. Τότε λοιπόν θεωρήθηκε αριστοκρατική καταγωγή η συγγένειά του με τον Δημήτριο Στεφανόπουλο, ο οποίος ήταν και ο κηδεμόνας του. Αν δεν είχε σχέση ο Νέπαρδένας Ναπολέοντας με την οικογένεια αυτή, πώς θα ήταν ο κηδεμόνας του? Επισήμως αυτό το διαβάζουμε όλοι σήμερα, και δε μόνος του ο πρίγκιπας Δημήτρης Στεφανόπουλος, ο οποίος εγγυήθηκε για να μπει ο Ναπολέοντας στη Σχολή Ευελπίδων. Και ποιο είναι το πρώτο άρθρο σε ηλικία 15 χρονών που κάνουν όλοι οι φοιτητές κάνουν μια πρόταση στο Υπουργείο, σαν μέλλοντες στρατιωτικοί, στο Υπουργείο Αμήνης της Γαλλίας, για το πώς πρέπει να είναι ο στρατός. Και ξέρετε τι είναι το άρθρο? Περί της αγωγής, της σπαρτιατικής αγωγής των Μανιατών. Ως πρόταση στη γαλλική στρατιωτική παιδεία. Για ποιο λόγο να γράψει για τους Μανιάτες? Θα μπορούσε να γράψει όπως όλος ο κόσμος για τους Σπαρτιάτες, για τους Αθηναίους, για γενικά θέματα, αυτά που ήξεραν. Ποιος ήξερε τη Μάνη εκείνη την εποχή? Και την ανασύρει ο Ναπολέοντας ως κύριο θέμα, τη Μάνη. Άρα για σας είναι πολλά τα στοιχεία που ενισχύουν την άποψη περί της καταγωγής του από πλευράς πατέρα του Ναπολέοντα. Βέβαια, και περί της ελληνικής του παιδείας. Ο Ναπολέοντας είχε ελληνική παιδεία. Όπως ήταν η ελληνική παιδεία των μορφωμένων Ελλήνων που είχαν φύγει από το Βυζάντιο και οι οποίοι τη μετέφεραν μαζί τους ως θησαυρό. Και δεν είναι τυχαίο ότι όταν πήγε, έγινε αυτοκράτορας που δεν ειδοποίησε κανέναν, κανείς δεν μπορούσε να καταλάβει γιατί ήθελε να γίνει αυτοκράτορας. Από πού και ως πού έρχεται αυτή η ιδέα του αυτοκράτορα? Τη στιγμή που στη Γαλλία δεν υπάρχουν αυτοκράτορες, υπάρχουν βασιλείς. Παίρνει από τον Πάπα, ήθελε ο Πάπας να τον ενθρονίσει, παίρνει από τα χέρια του το στέμα και το βάζει πάνω στο κεφάλι μόνος του. Ναι, αυτό είναι γεγονός. Μαρτύρεται. Υπάρχουν και πίνακες πάνω σε αυτό. Λοιπόν, εκεί πέρα, πώς να εξηγηθεί ψυχολογικά αυτό το θέμα πάνω στον Πάπα, ο οποίος Πάπας είχε αρνηθεί την βοήθεια στην Κωνσταντινούπολη και σε όλα αυτά πριν πέσει?
Θα μπορούσε κάποιος βέβαια να σας ρωτήσει και γιατί να μας ενδιαφέρει εμάς σήμερα η όποια ελληνικότητα του Ναπολέοντα. Το ρωτάνε και πολλοί εδώ. Λίγους έσφαξε και αυτός. Σας θυμίζω ότι πάρα πολλοί Ελλήνες πήγαν, ιδίως στην Ιταλία, πήγαν στα κινήματα κόντρα στον Ναπολέοντα και πολέμησαν. Ναι, εκεί αυτό μπαίνουμε σε ένα άλλο θέμα, θα συμφωνήσω. Δεν ήταν άγιος, τη στιγμή που κάνεις πολέμους, τη στιγμή που θες την εξουσία θα περάσεις από πολλές διαμάχες, αυτό είναι σίγουρο. Mm. Αλλά γιατί μας ενδιαφέρουν τα Ναπολέοντας και γιατί βγαίνει το φιλμ τώρα και γιατί έγινε όλα αυτά. Γιατί έχω την εντύπωση, δύο πράγματα. Πρώτα απ' όλα, όλοι νομίζουν ότι η Ελλάδα δεν είχε κάποιες προτάσεις, δεν είχε συμμετοχή στα νέα ευρωπαϊκά δρόμενα. Η Ελλάδα είχε, διότι ο Ναπολέοντας έφερε δίπλα του τον Κοραή, έφερε δίπλα του μια σειρά από... Καταρχήν να σας πω το εξής, ζήτησε από το Σταγυρίτη, ο Σταγυρίτης ήταν Έλληνας φιλόσοφος στη Βιέννη, να χειριστεί τα κρυφά αρχεία του Βατικανού, τα οποία ο Ναπολέοντας είναι ο μόνος που είδε, αφού πήρε τον Πάπα από τον Σβέρκο, προσέξτε με, τον πήρε από τον Σβέρκο, βίαιο τρόπο. Θα ανοίξει τα αρχεία σου να δούμε τι υπάρχουν μέσα. Δηλαδή αυτό το περίεργο μυστικό που λέγανε όλοι ότι έχει αρχεία το Βατικανό, το έσπασε ο Ναπολέοντας. Πήρε τα αρχεία και τα έδωσε στο Σταγυρίτη, τον Έλληνα φιλόσοφο καθηγητή στη Βιέννη, ο οποίος είχε κάνει και ένα βιβλίο και μιλάει για τα αρχεία του που είχε ο Πάπας. Τα οποία έχουν πολύ ενδιαφέρον. Τι κρυβόταν και δεν γνωρίζαμε. Ένα λοιπόν είναι αυτό, ότι η συμμετοχή της Ελλάδας δεν τελειώνει με την πτώση του Βυζαντίου, αλλά έχει συμμετοχή η Ελλάδα και στη μοντέρνα εποχή. Έτσι, μην ξεχνάμε ότι ο Κοραής με διαταγή του Ναπολέοντα μετέφρασε για πρώτη φορά το Στράβωνα. Mm-hmm. Ποιος τον ήξερε το Στράβωνα, τα ιστορικά του Στράβωνα. Δεν τα ήξερε κανένας τότε. Και τα μετέφρασε για πρώτη φορά στα γαλλικά. Για να μην πω μια σειρά από άλλα πράγματα, που τα οποία ήταν το ένα μετά το άλλο. Δεύτερον, ο Ναπολέοντας είχε συμμετοχή με τον τρόπο του και έμεσα στην Ελληνική Επανάσταση. Πώς? Στέλνοντας τους δύο Στεφανόπουλους που είχε πάρει συμβούλους, τους οποίους παρουσίαζε μονίμως σαν τους μανιάτες Σπαρτιάτες και οι οποίοι τον αποκαλούσαν θείο. Θα είναι τα ντοκουμέντα, όποιος δεν βάζει το βιβλίο θα τα δει μέσα. Τον αποκαλούσαν θείο. Τι έγινε λοιπόν, τους έστειλε για να προετοιμάσουν την Ελληνική Επανάσταση στη Μάνη. Εκεί επενέβη το διευθυντήριο, το οποίο είδε τη στάση του Ναπολέοντα, ότι ο Ναπολέοντας έψαχνε να βρει ένα συμβολισμό για την Ευρώπη. Ελληνική Επανάσταση σήμαινε ταυτόχρονα ελληνικό πνεύμα σε όλη την ευρωπαϊκή πορεία. Και εκεί δεν το ήθελε το διευθυντήριο. Δεν το ήθελαν όλες οι άλλες δυνάμεις οι οποίες είχαν σκεφτεί διαφορετικά. Και εκεί τον έστρεψαν να πάει στην Αίγυπτο και μετά στη Ρωσία. Αυτό είναι το ένα θέμα. Και το δεύτερο, σε μια σημερινή εποχή που έχουμε ένα τεράστιο πρόβλημα σήμερα. Πώς θα προχωρήσουμε στη Νέα Ευρώπη, πώς θα προχωρήσει τα πράγματα. Έχουμε τη μία τάση, η οποία είναι η τάση όπου ο ηγέτης εμπνέει τον κόσμο. Με τον καλό ή τον κακό τρόπο, τέλος πάντων, εμπνέει τον κόσμο. Έτσι είχε εμπνεύσει το μέγα φιλόσοφο, το Χέγγελ, ο Ναπολέον, ο οποίος έβλεπε μια νέα Ευρώπη μέσα από μια τέτοιου είδους ηγεσία. Και απ' την άλλη, έχουμε τους άλλους οι οποίοι θεωρούν τον Ναπολέοντα ότι είναι τύραννος, ότι τόνα, ότι τα όλα αυτά τα οποία είπατε στην αρχή, και που εμείς δεν θέλουμε ηγέτη, αλλά θέλουμε συλλογική ηγεσία. Η Ευρώπη είναι αυτή τη στιγμή μπροστά σε αυτό το δίλημα. Όλοι μιλούν για έλλειψη ηγετών. Αλλά όλοι, υπάρχουν και όλοι άλλοι οι οποίοι μιλούν ότι καλύτερα να μην έχουμε τέτοιους ηγέτες και να έχουμε συλλογική εξουσία. Η μάχη σήμερα ως προς το εσωτερικό, το ψυχολογικό μοντέλο που έχουμε κοινωνικά δίνεται σε αυτή τη μάχη. Θέλουμε ηγέτες τέτοιου είδους οι οποίοι να εμπνέουν τον κόσμο, ή θέλουμε να τους βγάλουμε στην άκρη και να έχουμε ηγεσία συλλογική μέσα από μια λειτουργία, τέλος πάντων, αλφαβήτα. Γιατί ο Ναπολέοντας μπορεί να ήταν αυτό που λένε, ναι, αλλά ταυτόχρονα ήταν ο άνθρωπος ο οποίος έβαλε τους νέους δεσμούς. Προφανώς. Όχι δεσμοί που ξέρουμε σήμερα, ευρωπαϊκή και στη Γαλλία κτλ. Οργάνωσε καταρχάς το ίδιο το κράτος, αλλά από την άλλη. Το αστικό κράτος. Μάλιστα. Και ξέρετε που στηρίχθηκε κατά το 70-80% στον Ιουστινιανό. Δεν λέω εγώ, το λένε οι νομικοί. Ναι, στους κώδικες. Κύριε Δαβέτα, ούτως ή άλλως εξεπαγωγής, ακόμη και η αντίδραση, δηλαδή ακόμη και η μόχλευση των διάσπαρτων τότε γερμανικών προσικών βασιλείων, οδήγησε σταδιακά η πίεση του Ναπολέοντα στη βαθμία εθνική συνείδηση και ενοποίηση αυτών των στοιχείων. Ακριβώς. Δηλαδή η δράση έφερνε και αντίδραση. Άρα ούτως ή άλλως, όποιος μελετά το αποτύπωμά του ως ιστορική προσωπικότητα στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο, έχει πάρα πολλά να δει και στην Ισπανία και στην Ιταλία, παντού.
Και στη Ρωσία θα μπορούσε να πει κάποιος. Βεβαίως. Και μην ξεχνάτε ότι θα σας πω και κάτι άλλο. Ένα από τα όνειρα του Ναπολέοντα ήταν να επανιδρύσει την Ανατολική Αυτοκρατορία. Την Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Με πρωτεύουσα την Κωνσταντινούπολη. Το λέει ο ίδιος μέσα στο Memorial. Δηλαδή το Memorial, για να καταλάβει ο κόσμος τι είναι, είναι τα απομνημονεύματά του λίγο καιρό πριν πεθάνει. Τα οποία του τα πήρε ένας στρατηγός. Και μέσα εκεί ήθελε να κάνει αυτό το πράγμα. Και αναφέρει μάλιστα ο ίδιος ότι τον πίεζε ο Αλέξανδρος της Ρωσίας, ο Τσάρος, να μοιράσουν την Κωνσταντινούπολη στα δύο. Και ο Ναπολέον ευρίασε κάποια στιγμή, χτυπώντας το χέρι στο τραπέζι, φτάνει λέει αυτή η πίεση. Δεν θέλω, αυτό το διαμάντι της Ανατολής είναι από μόνο του ένα διαμάντι, δεν μοιράζεται, θα γίνει η πρωτεύουσα του Βυζαντίου. Τη στιγμή που οι Ρώσοι ήθελαν, προσοχή να το δουν πολιτικά, ότι αυτή είναι η συνέχεια του Βυζαντίου. Θα παίρνανε την Κωνσταντινούπολη και θα λέγανε ότι αυτή είναι η ιστορία του Βυζαντίου. Άλλωστε τη Μόσχα ως Νέα Ρώμη μετά την αποκάλυψη. Ναι, γιατί αυτό ο τρίτος δρόμος που φωνάζανε, που λέγανε. Θέλω να σας ρωτήσω, σήμερα είναι η avant-première και στην Ελλάδα της ταινίας. Αυτό είναι ένα άλλο μέγεθος αισθητικά. Θα τη δούμε πρώτα για να έχουμε άποψη και μετά. Εγώ έριξα μια ματιά. Αν και είμαι βέβαιος ότι ο Φίνιξ έχει καταπληκτική ερμηνεία. Είναι πολύ καλός, αλλά καμία κουβέντα, ξαναλέω, καμία κουβέντα για τον πατέρα του. Εντάξει, είναι εντυπωσιακό. Αυτό άλλο είχε επιλέξει ο Σκότ εκεί. Αλλά εγώ θέλω να σας ρωτήσω, μιας και σήμερα ξημερώσαμε με ένα αποτέλεσμα στην Ολλανδία που άλλους τους έχει σοκάρει, άλλους όχι, και κάποιοι άλλοι, μιας και αναφερθήκατε στη Γαλλία, λένε ότι εδώ το τι συνέβη με τον Βίλντερ στην Ολλανδία είναι προπομπός του τι έρχεται στη Γαλλία με τη Λεπέν με πρώτο σταθμό τις ευρωεκλογές. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Πρέπει να καταλάβουμε το εξής για να γίνει κατανοητό στον κόσμο. Η κρίση στο Ισραήλ, ο πόλεμος στο Ισραήλ πιο συγκεκριμένα, έδωσε αβάντα στη Λεπέν. Πώς έγινε αυτό το πράγμα. Ενώ μέχρι τώρα η Λεπέν χαρακτηριζόταν η ακροδεξιά κτλ. Τα γνωστά, η αντισημίτρια και όλα αυτά, η στάση που πήρε, η φιλοϊσραηλινή στάση που πήρε, η οποία ήταν και συνέπεια της μέχρι τώρα στάση της, αλλά τώρα ήταν η μόνη η οποία ήταν τόσο σκληρή φιλοϊσραηλινά, έδωσε μία, την ένωσε με το σώμα της παραδοσιακής αστικής δεξιάς. Διότι η παραδοσιακή αστική δεξιά βρέθηκε προενός διλήμματος. Ηθικά κατηγορείτο ότι υποστήριζε το Ισραήλ, το οποίο βίαζε, ας πούμε, και σε γενοκτονία τους Παλαιστινίους. Και βλέποντας η δεξιά ότι η αριστερά ξαφνικά, ο Μελανσόν και η παρέα του, αρχίζουν να ανεβαίνουν στις δημοσκοπήσεις, διότι χωρίστηκε η Γαλλία σε δύο στρατόπεδα. Το ένα είναι τελείως αντιϊσραηλινό και το άλλο είναι τελείως φιλοϊσραηλινό. Με άλλους όρους πλέον προχωράει η πολιτική στη Γαλλία. Εκεί λοιπόν, τι θα κάνουν, τι θα προτείνουν απέναντι σε έναν Μελανσόν, ο οποίος έχει συσπυρώσει εκ νέου την αριστερά, βγαίνει κερδισμένος σε αυτή τη συσπήρωση και έχοντας μαζί του 5 με 6 εκατομμύρια μόνιμους μετανάστες, οι οποίοι θα τον ψηφίσουν όπως τον ψήφισαν 100%. Δεν έχει άλλη επιλογή παρά η δεξιά να ενοποιηθεί, κέντρο δεξιά, δεξιά, ακροδεξιά, όπως το λένε, να ενοποιηθεί. Σε αυτή την περίπτωση ο ισχυρός πόλος, με το 30% περίπου, είναι η Λεπέν. Ο Εντουάρτ Φιλίπ, τον οποίο ονειρευόταν η αστική δεξιά να τον φέρει ως αντίπαλο της Λεπέν στο δεύτερο γύρο και να χτυπήσει τη Λεπέν τελευταία στιγμή, είναι αδύνατον να μπορέσει να ξεπεράσει στο δεύτερο γύρο τον Μελανσόν και την παρέα του. Έτσι όπως είναι τα πράγματα σήμερα. Δεν ξέρουμε στην πορεία, αλλά έτσι όπως είναι τα πράγματα σήμερα. Οπότε τι γίνεται, γύρω από τη Λεπέν συσπυρώνεται, έστω και αντρέπονται να το πούν, ο νέος πόλος της Γαλλίας, και αυτός ο πόλος ενισχύεται και με τη Μελώνη και με τις τάσεις στη Σουηδία και με τον Βίλντερ στην Ολλανδία κτλ. Άρα εδώ υπάρχει ένα θέμα που ανοίγεται για όλη την Ευρώπη, μου λέτε ουσιαστικά. Έτσι είναι ακριβώς. Μάλιστα. Θέμα του Ισραήλ το προκάλεσε αυτό. Χωρίστηκε η Ευρώπη σε, δεν είδατε και την Ιρλανδία τι έκανε, σε φιλοϊσραηλινούς και σε φιλοπαλαιστινίους. Θέλω πριν κλείσουμε, κύριε Δαβέτα, να σας ρωτήσω αν εμένετε στην άποψη ότι αυτή η ατροφία της Ευρώπης ούτως ή άλλως, αυτό έχετε πει, δεν προμηνύεται καλά πράγματα για το χώρο τον ευρωπαϊκό στο μέλλον.
Όχι, δεν προμηνεί έτσι όπως είναι τα πράγματα, διότι είναι μια στατική κατάσταση, είναι μια διχαστική πολιτική, είναι σαν να τρώει τα σωθικά της. Όσο ακολουθεί και είναι προσαρτημένη στο άρμα της Αμερικής, χωρίς να μπορεί να ξαναφέρει στην επιφάνεια την κολική αντίληψη που λέει ναι μεν αλλά, όσο είναι λοιπόν προσκολλημένη εκεί πέρα, η Ευρώπη θα υφίσταται τις συνέπειες της πολιτικής της Αμερικής. Αν η Αμερική, δηλαδή, παράδειγμα, υποστηρίζει το Ισραήλ, η Ευρώπη χωρίς να κάνει έλεγχο θα υποστηρίζει το Ισραήλ. Αν η Αμερική είναι εναντίον, ξέρω εγώ, των Κινέζων, η Ευρώπη θα πάει εναντίον των Κινέζων και ούτω καθεξής. Με αποτέλεσμα η Ευρώπη να μην μπορεί να βρει την ταυτότητά της και μοιραία να χαθεί ή να αφομοιωθεί μακροπρόθεσμα σε μια ευρύτερη πολιτική των ΗΠΑ. Λοιπόν, θέλω να κλείσουμε επιστρέφοντας στην αρχική σας άποψη που είχε σχέση με τον Ναπολέοντα και είχε ένα ενδιαφέρον σήμερα η συζήτηση. Πήγε σε άλλο μήκος κύματος. Με ρωτάει εδώ ένας φίλος. Ρωτήστε σας παρακαλώ τον κύριο Δαβέτα. Πόσα ακόμη κράτη, έθνη, χώρες έχουν εκφέρει άποψη, γνώμη ότι ο Ναπολέον κατάγεται από τα δικά τους μέρη? Ακούσαμε με πολύ προσοχή αυτό που είπε για τον πατέρα του Ναπολέοντα. Φαντάζομαι, λέει, ότι οι Κορσικανοί, οι μισοί θα λένε ότι είναι γαλλικής καταγωγής, Βέρος Γάλλος, και οι άλλοι θα λένε Βέρος Ιταλός. Όχι, όχι. Οι Κορσικανοί λένε ότι είναι μόνο Κορσικάνος. Αναφέρουν βέβαια τις επαφές που είχε με την ελληνική κοινότητα. Απλά επειδή δίνουν βαρύτητα στη μητέρα του, δεν υπάρχει καμία κουβέντα για τον πατέρα του. Αυτό που σας λένε είναι εντυπωσιακό. Λες και ο Ναπολέον έπεσε από τον ουρανό. Και δίνουν βάρος στη μητέρα του που ήταν Κορσικάνα, τη Λετίτσια. Δεν λένε ότι είναι Γάλλος. Ο Ναπολέον έλεγε ότι ήταν Γάλλος. Mm. Ο Ναπολέον έλεγε, δεν επανέφερε ποτέ στη συζήτηση που του κάνανε. Να σας μεταφέρω ένα περιστατικό που θα ενδιαφέρει τον ακροατή μας. Κάποια στιγμή ήταν με την αδερφή του Δημήτριου την Πανόρια. Η Πανόρια ήταν κλασική Ελληνίδα, πανέμορφη, είχε παντρευτεί ένα στρατηγό, μετέπειτα στρατηγό του Ναπολέοντα. Και εκεί πέρα που μιλάγανε ξαφνικά στα κορσικάνικα. Και λέει ο Ναπολέοντας, μην μιλάτε. Εδώ είμαστε Γάλλοι, θα μιλάμε γαλλικά. Προσέξτε, το σύνδρομο του ξένου. Εγώ έτσι το ερμηνεύω, το σύνδρομο του ξένου, του μέτικου. Και θυμώνει η Πανόρια και του λέει, αυτά είναι καταγραμμένα που σας λέω τώρα, έτσι δεν είναι δικές μου ιδέες, είναι καταγραμμένα στα αρχεία. Γυρνάει και του λέει, αλλό Ναπολεό, που σημαίνει, ελάτε τώρα Ναπολεό, δεν μιλάμε στον πληθυντικό. Μην ανοίξω το στόμα μου που σας πείραξε, που είπαμε, που μιλάμε κορσικά ή ότι υπάρχει άλλη καταγωγή. Τι είστε, Κινέζος είστε εσείς? Μου λέει εδώ άλλος φίλος, έχει υπόψη του τον τίτλο του βιβλίου, ο Νίκος από το Λονδίνο μου το στέλνει αυτό, που ασχολείται ο Έλληνας φιλόσοφος της Βιέννης, όπως είπε, με τα αρχαία του Βατικανού. Ναι, βεβαίως, το έχω υπόψη μου. Δεν το έχω μελετήσει 100% για να μην είμαι άδικος, αλλά βεβαίως το έχω υπόψη μου. Μήπως έχετε τον τίτλο, αυτό ρωτάει. Δεν το έχω αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Άλλος φίλος εδώ. Αλλά μπορεί να το βρουν εύκολα. Ναι, άλλος φίλος ρωτάει εδώ πέρα. Η μητέρα του Ναπολέοντα είναι Βέρα Κορσικανή? Κορσοϊταλίδα. Κορσοϊταλίδα, αλλά προσέξτε, η μητέρα του είχε έναν αδερφό, ο οποίος ήταν ανώτατος καθολικός ιερέας. Όταν πέθανε ο πατέρας του, εγώ λέω λογικό επιχείρημα αυτή τη στιγμή, θα μπορούσε να αναλάβει ο ανώτατος ιερέας και μάλιστα σε μια καθολική εκκλησία ισιότατη. Και παρόλο που. Και ανέλαβε ο Δημήτρης Ιβανόπουλος. Είναι σαφές αυτό που θέλετε να πείτε. Κύριε Δαβέτα, θέλω να σας ευχαριστήσω για αυτή τη συνομιλία. Out of the box. Το βιβλίο μου είναι ένα μικρό βιβλίο. 80 με 100 σελίδες, ευανάγνωστο, που ασχολείται μόνο με αυτό το θέμα, μόνο με τον πατέρα, και το οποίο είναι στις εκδόσεις Κάκτος. Θα χαρώ πολύ να το διαβάσουμε όλοι μας. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.